Σήμερα είμαστε εδώ στην Τρίπολη, ερχόμενοι από τη Μεγαλόπολη, για να παρουσιάσουμε την ενίσχυση και πρόθεση επιχειρηματικότητας. Η διαχειριστική αρχή του προγράμματος Δική Αναπτυξιακή Μετάβαση 2021-2027 σε συνεργασία με τον Ενδιάμεσο Φορέα Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας ΕΦΕΠΑ και την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα διοργάνωσε εκδήλωση στην Τρίπολη με θέμα τις προκήρυξεις δράσεων κρατικών ενισχύσεως προώθησης της επιχειρηματικότητας στις περιοχές δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης. Ο διοικητής της ΕΙΔΑΜ, κ. Πελοπίδας Καλίδης, δήλωσε ότι 15 εκατομμύρια ευρώ θα δοθούν σε μικρές και μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις στις περιοχές της Αρκαδίας που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα ΔΑΜ. Ουσιαστικά είναι τρία προγράμματα που βγαίνουν στην περιοχή. Για τις μικρές, πολύ μικρές επιχειρήσεις που είναι το de minimis, που αφορά το 50% τη Μεγαλόπολη και το 50% την Κορτινία, η Χαλία και Τρίπολη. Συνολικά όλο το πακέτο είναι 50 εκατομμύρια, εκ των οποίων το 30% αφορά την περιοχή εδώ της Πελοποννήσου. Άρα 15 εκατομμύρια, το de minimis. Έχουμε επίσης για τις μεσαίες επιχειρήσεις 130 εκατομμύρια, που πάλι το 30%, δηλαδή 39 εκατομμύρια, αφορούν την περιοχή, 50% στη Μεγαλόπολη και 50% στους όμορους δήμους, και 150 εκατομμύρια για τις μεγάλες επιχειρήσεις, που ουσιαστικά πάλι το 30%, 45 εκατομμύρια αφορούν τις περιοχές εδώ, της Μεγαλόπολης, Ιχαλίας, Γορτινίας και Τρίπολης. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένα μεγάλο επενδυτικό πακέτο μαζί με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, η οποία θα δώσει δυνατότητες χρηματοδότησης σε αυτές τις επιχειρήσεις. Ουσιαστικά περνάμε από το σχεδιασμό στην πράξη. Θέλουμε να αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο στην απολιγνητοποίηση της χώρας, και αυτές είναι τα ουσιαστικά βήματα τα οποία γίνονται τώρα πράξη από την Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης. Με τον αρμόδιο Υπουργό Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Νίκο Παθανάση, σχεδιάζουμε ευρύτερα το αναπτυξιακό αυτό μοντέλο που θα αλλάξει όλο το μοντέλο ανάπτυξης περιοχής και θα δώσει νέες θέσεις εργασίας. Στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Αρκαδίας παρουσιάστηκαν τα προγράμματα ενίσχυση υφισταμένων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, ίδρυση επιχειρήσεων στις περιοχές των εδαφικών σχεδίων δίκαιης μετάβασης περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης. Έχουμε έρθει εδώ σήμερα να παρουσιάσουμε τα προγράμματα χρηματοδότησης, τα οποία συνδέονται με τα προγράμματα επιχορηγήσης που θα μας παρουσιάσει ο ΕΦΠΑΕ. Είναι κίνητρα για τις επιχειρήσεις, χρηματοδοτήσεις, οι οποίες μπορούν να χρηματοδοτήσουν σχεδόν εξ ολοκλήρου το επενδυτικό που υλοποιούν στο πλαίσιο του προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης. Είναι πολύ σημαντική εκδήλωση, διότι η προσπάθεια πλέον και επιταχύνεται και πριν να επιταχυνθεί, να προσελκύσουμε επενδύσεις σε μια περιοχή η οποία δικαίως έχει απαιτήσεις να ενισχυθεί και βεβαίως πολύ ορθώς μεταβαίνει στην πράσινη εποχή και για την Ελλάδα και για την Ευρώπη. Η προσπάθεια που γίνεται είναι να προσελκύσουμε επενδύσεις. Έχουμε ως περιφέρεια κάνει μια μεγάλη προσπάθεια να τρέξει αυτή η διαδικασία, να τρέξει η διαδικασία και του ειδικού πολεοδομικού σχεδίου και του γενικού χωροταξικού για όλη την Πελοπόννησο. Ευελπιστούμε ότι σήμερα γίνεται ένα σημαντικό βήμα. Οι προσκλήσεις αυτές αφορούν μεγάλη γκάμα επιχειρήσεων, έτσι ώστε να εκμεταλλευτούμε κατά τον καλύτερο τρόπο τα υψηλά κίνητρα και να έχουμε άμεσα ορατά αποτελέσματα για τις επιχειρήσεις που θα εγκατασταθούν στην περιοχή μας. Το πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης είναι μια τελευταία, θα έλεγα, ευκαιρία για την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου στην περιοχή μας, στους τέσσερους δήμους Τρίπολης, Ιγαλίας, Μεγαλοπόλεως και Γορτινίας, ύστερα από την υποχρεωτική διακοπή της λειτουργίας των λιγνητικών μονάδων, που έτσι έπρεπε να γίνει σύμφωνα και με τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Θα πρέπει λοιπόν αυτά τα προγράμματα να μπορέσουν να τα εκμεταλλευτούν πρώτα-πρώτα άνθρωποι νέοι που έχουν επιχειρήσεις στην περιοχή μας ή άνθρωποι που θέλουν να έρθουν και να στήσουν μικρές, μεσαίες ή μεγάλες επιχειρήσεις στην περιοχή μας. Εγώ αυτό που θα ήθελα να πω ύστερα από την ενημέρωση που θα ακολουθήσει, λάβετε όλοι τον λόγο, να θέσετε τις απορίες σας και θα ήθελα, κύριε Διοικητά, να δούμε όλοι μαζί και κυρίως να δει η διαχειριστική αρχή και εσείς βέβαια, πώς είναι δυνατόν όσο περισσότερες μικρές επιχειρήσεις να έχουν και δυνατότητα να μπουν σε αυτά τα προγράμματα, έτσι ώστε πραγματικά να υπάρχει στήριξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της περιοχής μας. Εύχομαι το πρόγραμμα αυτό να κυλήσει ομαλά και πραγματικά να δώσει μια αναπτυξιακή όθηση στην περιοχή μας και να αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο, έτσι ώστε και οι άνθρωποι μας, τα παιδιά μας, να μείνουν στην περιοχή, να έρθουν νέοι άνθρωποι να δουλέψουν ή να ασχοληθούν με επιχειρήσεις στην περιοχή μας. Εμείς θα φροντίσουμε να το στηρίξουμε στο μέγιστο δυνατό βαθμό, να το υποστηρίξουμε με κάθε τρόπο. Σε συνέχεια και των λοιπόν παροτρύνσεων που απίθυναν και οι συνάδελφοι μου εδώ, οι αυτοδιοικητικοί, να παρακαλέσω και εσάς και τα στελέχη να είναι οι διαδικασίες όσο πιο κατανοητές γίνεται για τους επενδυτές, γιατί δυσκολεύονται πάρα πολλές φορές. Εγώ προεδρεύω εδώ
και σε αναπτυξιακή εταιρεία στην ΑΜΒΟΠΕ, την αναπτυξιακή Βόρεια Πελοποννήσου. Και εκείνο που έχουν τις πιο πολλές φορές ανάγκη άνθρωποι που θέλουν να μετάσχουν σε προγράμματα είναι να γίνονται κατανοητές οι προσκλήσεις τέλος πάντων και να μπορούν να δουλεύουν πάνω σε αυτές. Να δείτε λίγο τα χρονικά διαστήματα και αυτά να είναι ικανά για να μην είναι πολύ πιεστικά, γιατί δυστυχώς πολλές φορές και αυτά είναι αποτρεπτικά. Να το δείτε και αυτό στον επόμενο σχεδιασμό. Να επαυξήσω σε αυτό που ο συνάδελφος Δήμαρχος Τρίπολης είπε, ότι θα επεκταθούμε και στα δημόσια έργα, γιατί τα έχουμε ανάγκη. Τα έχει ανάγκη ο τόπος προς όφελος των πολιτών μας, όχι των δημάρχων, είναι αυτονόητο. Άρα λοιπόν θα δούμε και αυτό το σχεδιασμό στο μέλλον. Το σημείο όμως αυτό πρέπει να παραδεχτούμε και να ευχαριστήσουμε όλοι την περιοχή ευρύτερα της Μεγαλόπολης. Γιατί ένα πρόβλημα του γειτονικού Δήμου δίνει πλεονέκτημα σε εμάς να πάρουμε κάποιες επιδοτήσεις. Οπότε το πρόβλημα του γείτονα γίνεται σε εμάς πλεονέκτημα. Εμείς λοιπόν μιλάμε τώρα για προγράμματα στους όμορους Δήμους, εκμεταλλευόμενοι το πρόβλημα που προέρχεται στους συνανθρώπους μας. Θεωρώ και συνεχίζω και σήμερα να θεωρώ ότι η Μεγαλόπολη, πέρα από το 50% που έχει από το κονδύλι και τα άλλα 50 μοιράζεται στους όμορους Δήμους, στο μέτρο που είναι δυνατό, κύριε Διοικητά, με όλο το σεβασμό και το θάρρος, στις επικείμενες μελλοντικές προσκλήσεις να την προσέξουν παραπάνω ώστε να διαφοροποιηθεί και να γίνει πόρος έλεξης επιχειρηματιών οι οποίοι εκλείπουν από το λεκανοπέδιο της Μεγαλόπολης και υπάρχει οικονομική καθίζηση. Στοχεύουμε στην ποιότητα. Είναι εξαιρετικά σημαντικό ότι άκουσα από τον αντιδήμαρχο. Από τον δήμαρχο. Ότι σκοπεύουν οι τέσσερις Δήμοι να συνεργαστούν, κάτι που έθεσε και ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου. Εξαιρετικό. Είναι πραγματικά ό,τι καλύτερο. Διότι να σας πω κάτι, αν δούμε το θέμα τοπικά, αν δούμε το θέμα Μεγαλόπολη αποκλειστικά και όχι την ευρύτερη περιοχή, δεν θα έχουμε πετύχει στο στόχο μας. Είναι ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα, πρέπει να αγγίξει το σύνολο της περιοχής και γι' αυτό είμαστε σήμερα όλοι εδώ μαζί. Για να στοχεύσουμε αυτό, βεβαίως έχει δίκιο ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου, με πυρήνα και με το βλέμμα μας στραμμένο στη Μεγαλόπολη. Το ΕΠΑΕ το γνωρίζετε πολύ καλά. Είναι μια μη κερδοσκοπική, αστική μη κερδοσκοπική οργανισμός, ο οποίος διαχειρίζεται κρατικές ενισχύσεις. Και από την πλευρά μου, να πω ότι έχουν και τιμή σήμερα να είναι εδώ ο Γενικός Διευθυντής κ. Μακρύς Αλέκος, καθώς και Διευθύντρια Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, κ. Μάγδα Πετροπούλου.